Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε και για την πρωτοβουλία να υπάρξει μία αναφορά στο λεγόμενο ελληνικό MeToo. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπεκατόρου, όχι γιατί το ξεκίνησε πολύ οδυνηρά για την ίδια, εξαιρετικά υγιεινά για το υπόλοιπο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και για την παρατήρησή της σήμερα στην αρχή, ότι μάλλον μιλάμε από διαφορετική θεώρηση του πλανήτη Γη και της χώρας Ελλάδας στην οποία βρισκόμαστε. Διότι το Me Too, και απευθύνομαι ειδικώ στους δύο υπουργούς, δεν είναι αχταρμάς, ούτε μόδα. Δεν είναι αχταρμάς, ούτε μόδα. Και επιμένω σε αυτό. Το Me Too θα μπορούσε και οφείλει να είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε, όχι απλώς ενημέρωση, αλλά έναρξη ανοίγματος των στομάτων. Αυτή είναι η έννοια του Μητού. Το Μητού δεν είναι το κίνημα που θα υπαγορεύσει νομοθετικές παρεμβάσεις. Αυτό είναι δουλειά των πολιτικών. Να καθίσουμε, να τα δούμε, να τα επεξεργαστούμε και να δούμε πώς θα τα πάμε παραπέρα. Δεν είναι λέλαπα που ακούω και καταιγίδα. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι κουλτούρα η βία. Είναι κουλτούρα. Η βία στον αθλητισμό, η βία εναντίον των παιδιών, η βία στον καλλιτεχνικό χώρο. Και η βία στα σχολεία ή το bullying κάθε φύσεως και μορφής, μέχρι να φτάσουμε και στην τραγωδία που λέγεται σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση και όπως αλλιώς και να φτιάξουμε τους όρους για να μπορέσουμε να εκφραστούμε, είναι κουλτούρα και είναι κουλτούρα βίας και εξουσίας. Αρχίζει με εκβιασμούς, αγνοώντας βαθιά τη φύση ειδικά του αθλητισμού. Το δέσιμο του αθλητή με τον προπονητή του. Η σωματική επαφή η οποία είναι αναγκαία, απαραίτητη και ψυχικά και πρακτικά στον χώρο του αθλητισμού. Το ίδιο συμβαίνει εν πολλοίς και στον καλλιτεχνικό χώρο, συμβαίνει και στο σχολείο. Επομένως, όταν το υπόβαθρο της κουλτούρας είναι τέτοιο, που με πρόσφατα νομοθετήματα, αλλά με πρόσφατα νομοθετήματα, έρχεστε και βάζετε την αντίληψη ότι ο αθλητισμός είναι όλα για τον πρώτο. Είναι μόνο πρωταθλητισμός. Ο δεύτερος δεν παίρνει τίποτα. Τα πάντα εξαρτιόνται από το χορηγό. Ο προπονητής έχει τη δουλειά να ψάξει να βρει, εκτός από ταλέντα και αθλητές, το σύστημα, πρέπει να βρει και χορηγούς και να βρει και λεφτά. Όταν υπάρχουν ακριβά σπορ και φτηνά σπορ. Ένα από τα ακριβά σπορ αθλητικά είναι η ιστιοπλοεία, όπως είναι ενδεχομένως και η πασία ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Τα οποία εξαρτώνται κυρίως και πάνω απ' όλα ή και συλλογικά της μόδας αθλήματα που έχουν ανάγκη από χρήματα. Χωρίς λοιπόν κράτος, χωρίς λαϊκές πραγματικά δομές στη γειτονιά ή καταγγελία, της καταγγελίας που περιμένουμε να γίνει για τη σεξουαλική κακοποίηση, θα όφιλε να είναι τέτοια η ατμόσφαιρα και τέτοιο το κλίμα και τέτοιο το σύστημα που δεν μπορεί να υπάρξει κάτω από αυτή την ιδεολογία, που να έχει προηγηθεί ο εκβιασμός και το άνοιγμα του στόματος που μπορεί να είναι οικονομικός. Που μπορεί να είναι θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Θα διαλέξω το παιδί πιανού του χορηγού. Τι πήγατε και βάλατε. Καταργήσατε το δικαίωμα του λαού να έχει σωματεία στα οποία δεν συμμετέχουν οι χορηγοί. Και τώρα μπορούν να συμμετέχουν οι χορηγοί στα διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή αυτοί που θα πληρώνουν και που θα έχουν το μαχαίρι και το μεπόνι. Με υψημένη ισχύ. Εκ των πραγμάτων αυτό θα οδηγήσει σε ομαδοποιήσεις, σε εκβιασμούς και σε υποχωρήσεις. Οι αθλητές πριν φτάσουν στην κακοποίηση τη σεξουαλική και είναι εδώ μπροστά να σας το πούνε. Πόσες φορές βρέθηκαν αντιμέτωποι, μην μιλάς, μην αντιλαμβάνεσαι, μην ανακατεύεσαι, γιατί δεν θα φύγει ο χορηγός, δεν θα πας στην ομάδα, δεν θα προωθηθείς, δεν θα έχεις το κατάλληλο φαγητό, κατάλημα, μέσα για να ασκήσεις αυτό που είναι το ταλέντο σου. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε υποκριτές. Για να φτάσουμε στο Me Too, έχει σαπίσει πολύ το έδαφος για να βγουν τα άνθη του κακού στην επιφάνεια. Και δεν είναι ούτε μόνο θέμα νόμου, ούτε μόνο θέμα παραγραφής, ούτε είναι θέμα προτάσεων. Και δεν μπορεί να υπάρχουν. Μέχρι τώρα υπήρχαν ζητήματα τέτοια που τα χειρίζονταν ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εδώ δεν μπορούν να συντονιστούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους. Η δική μας η πρόταση ήταν σαφής και παραμένει σαφής. Χρειάζεται ενιαίο σύστημα και τρόπος αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου.
αυτό το πω και εγώ φαινόμενο για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Της αύξησης της γνώσης μας περί την κακοποίηση. Της αύξησης της γνώσης μας για τους βιασμούς. Διότι πάρα πολλά χρόνια γίνονταν. Μπείτε στη θέση οποιοδήποτε νέου αθλητή που έχει ακούσει τη Σοφία την Μπεκατόρου να παίρνει απάνω της αυτό το τεράστιο βάρος και να ανοίγει το στόμα της, να το κάνει σε ένα χρόνο που να μην μπορεί κάποιος να την κατηγορήσει για ιδιοτέλεια, ότι ο χρόνος είναι ύποπτος, ότι θέλει να παρέμβει εδώ και θέλει να παρέμβει εκεί, το περνάει το Γολγοθά, έρχεται και μετά γίνονται εκλογές και οι ίδιοι που 30 χρόνια ανέχονταν τα πράγματα έχουν ψιλοεπανεκλεγεί όλοι. Ποιος θα ανοίξει το στόμα του? Αυτή την απογοήτευση ποιος θα την αντιμετωπίσει? Γιατί δεν διδάσκεται η κοινωνία ενιαία να αντιμετωπίζει με απαξία αυτούς τους ανθρώπους? Δεν υπάρχουν μηχανισμοί που να τους ξεχωρίζουν αυτούς οι οποίοι είναι καθάρματα και εκμεταλλεύονται τα παιδιά. Κυρίως τα παιδιά που είναι τα ανήλικα και δεν έχουν κριτήρια και δεν μπορούν να καταλάβουν. Ούτε οι γονείς είναι σε θέση να ξέρουν αν το παιδί τους έχει ή δεν έχει ταλέντο, είναι ή δεν είναι, το αντέχουν ή δεν αντέχουν, η τσέπη τους, η ζωή τους, ο χρόνος τους, η δουλειά τους, η αντοχή τους και η κοινωνική τους θέση. Συνήθως παιδιά εργατικών οικογενειών με μεγάλο ταλέντο που πάνε χαμένα και δεν υπάρχουν τα μέσα για να στηριχτούν αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά ενδεχομένως να είναι και πιο ευάλωτα στον τρόπο με τον οποίο τα πλησιάζει ο έξυπνος, ο πονηρός, ο κακοήθης, ο βιαστής, ο παρενοχλητής. Επομένως, αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία συνολικά και μετά να νομοθετήσουμε απέναντι σε αυτά, αντιμετωπίζοντας την κουλτούρα της βίας και της εξουσίας που γεννάται, που πατάει στην ανάγκη να φανεί το ωραίο που είναι το ταλέντο, ο ικανός, αλλά να μην τσαλαπατηθεί ο λιγότερο ταλαντούχος και ο λιγότερο ικανός, οι οποίοι τις περισσότερες φορές με την υπόσχεση ότι θα φανούν και θα λάμψουν ή θα έχουν οικονομικές ανταλλαγές, μπορεί και να πέσουν στον πειρασμό να μην μιλήσουν ή να μην ξέρουν τι τους συμβαίνει στην πραγματικότητα όταν πρόκειται για ανήλικα. Άρα αυτή η νοοτροπία είναι λανθασμένη πέρα για πέρα. Και τι θα κάνει? Θα αναπαράξει το πρότυπο που είδαμε, σας ακούω όλους σας πολύ συχνά, να αναφέρεστε σε διεθνείς συνθήκες και διεθνείς συνθήκες. Λοιπόν, η Διεθνή Συνθήκη 190 ισχύει και στη χώρα μας. Εντάξει, ωραία, και που ισχύει αντικρούεται ευθέως από την τελευταία παρέμβαση στο εργατικό νομοσχέδιο. Ήρθε το εργατικό νομοσχέδιο, το οποίο το ψηφίσανε 3 τουλάχιστον κόμματα, στο μεγαλύτερο τους αριθμό των άρθρων, το οποίο προβλέπει ότι το θέμα της βίας στον εργασιακό χώρο το αποφασίζει ο εργοδότης. Δηλαδή την εργοδοτική βία ποιος θα την αποφασίσει? Ότι συμβαίνει. Και ποιος θα την αντιμετωπίσει? Όταν αφήνεις στον κατεξοχήν έχοντα την εξουσία, που μπορεί να αποφασίσει ακόμα και να καλύψει έναν εργαζόμενο που τον χρειάζεται και να τον αφήσει να είναι κακοποιητής ή να συκοφαντήσει το θύμα, αν αυτό συμβαίνει νομοθετικά σήμερα τώρα, αν ο χορηγός μπορεί να μπαίνει μέσα στο διοικητικό συμβούλιο, πού καταντάμε? Ξέρουμε περισσότερο ως αθλητικούς παράγοντες, ανθρώπους που έχουν λεφτά, ενδιαφέρον και πολλές χορηγίες, από ό,τι ξέρουμε τους αθλητές και τις επιδόσεις τους. Φτάσαμε να τους ξέρουμε και να είναι μεγαλύτερα ονόματα στην κοινωνία μέσα. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται χωρίς πραγματικές ουσιαστικές παρεμβάσεις του κράτους. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν κρατικοί φορείς ένα ενιαίο πρόγραμμα που να υπολογίζει τις δραστηριότητες τις αθλητικές των νέων με βάση την ηλικία τους, με επιστημονικά κριτήρια, να διαμορφώνει πρωτόκολλα τα οποία δεν είναι αφηρημένα, αλλά πηγαίνουν με την ηλικία, να υπάρχει παρακολουθηματική διαδικασία. Για την προσφυγή των αθλητών χρειάζεται στη γειτονιά, στην πρωτοβάθμια υγεία, στο κέντρο το συμβουλευτικό, ένα γειτονιά να μπορεί να καταφύγει το παιδί. Να μην μπαίνει στη μέση η τσέπη και η απομάκρυνση για να πάει το παιδί να καταγγείλει όταν κάτι του συμβαίνει. Για να πάει ο γονιός που τα έχει χαμένα ή που γίνεται, του κόβονται τα πόδια κάτω από τη γη, αν το παιδί ψιθυρίσει κάτι στο σπίτι. Για μια και μιλάμε σήμερα και θέλω να μείνω αυστηρά, για να μην πω κι εγώ στον αφταρμά, ούτε στην επικαιρότητα, που είναι εύκολη να την πάρει κάποιος για να δημιουργήσει, αν θέλετε, ένα αίσθημα ότι παρακολουθεί τα πράγματα. Να πάω στην ουσία. Μιλάμε για τον αθλητισμό σήμερα. Μιλάμε για τον αθλητισμό και για την παιδεία. Δηλαδή, αθλητισμό και σχολείο. Δηλαδή, αρχίζει από το σχολείο και την κατασκήνωση και πάει στο σωματείο, την αλάνα, μέχρι τον πρωταθλητισμό
στις μικρότερες ηλικίες, στα ομαδικά και στα ατομικά αθλήματα. Να για παράδειγμα, πώς θα ξεχωριστεί και πώς θα αντιμετωπιστεί το ομαδικό άθλημα από το ατομικό άθλημα. Η ηλικία των 5-10 με την ηλικία των 10-15 με την ηλικία των 15 και απάνω. Και κάθε μορφής βία να σταματιέται εν τη γενέση της, όχι απλώς υπέρ του θύματος, αλλά υπέρ και των υποψήφιων θυμάτων. Να μπορεί να ακουστεί η κάθε σοφία και όχι μόνον η σοφία Μπεκατόρου. Να μην συμβολοποιήσουμε τη σοφία. Να της δώσουμε την αξία που έχει επειδή μίλησε και επειδή πολλαπλασιάστηκαν οι σοφίες που μιλάνε. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να πει ότι επειδή άνοιξε το ζήτημα ακούγονται και όλα. Δεν είναι θέμα λοιπόν σύστασης αποσπασματικών πολιτικών ή νομοθετημάτων. Είναι θέμα νοοτροπίας. Αυτή η μικρή ηλικία, ειδικά για τα παιδιά στα σχολεία, πρέπει να γίνει συνέστηση ότι ο αθλητισμός δεν είναι αυτός που παράγει από μόνος του κακοποίηση. Δεν παράγει ο αθλητισμός κακοποίηση. Θα καταλήξουμε σε αποθάρρυνση. Ακούω πολλές φορές για καμπάνιες. Άλλαξαν τόσο πολύ τα πράγματα. Τι θα κάνουμε? Θα ξοδεύουμε χρήματα για φιλμάκια στην τηλεόραση, ελπίζοντας ότι αυτό θα προξενήσει ευαισθητοποιήσει? Δηλαδή, και μετά θα ξοδέψουμε και χρήματα για να αντιμετωπίσουμε τα τρόλια? Και μετά θα φτιάξουμε και άλλο ειδικό για να αντιμετωπίσουμε τα χιτάκια, τα βία, σεξιστικά, άθλια που παίζουν στο διαδίκτυο και κάνουν και hit επιτυχία? Ή θα τα ξοδέψουμε στις δομές τις ουσιαστικές που πιάνουν το παιδί που έχει ή δεν έχει ταλέντο? Γιατί ο αθλητισμός έπρεπε να είναι πρώτα για υγεία, για ευεξία, για συγκρότηση χαρακτήρα. Θα έπρεπε να είναι ο αθλητισμός κάτι που μαθαίνει τα παιδιά, όχι μόνο ότι είναι διέξοδος για μία νίκη και για μία οικονομική αποκατάσταση, αλλά να μάθει το παιδί να αντιμετωπίσει πρώτα απ' όλα την ήττα. Η ζωή είναι γεμάτη από ήττες. Συγγνώμη που σας διακόπτω, έχετε φτάσει στα 12 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Οι προτάσεις του κόμματος έχουν υπάρξει παραπάνω από μία φορά και είναι κατατεθειμένες. Και αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά συλλογικοί, σήμερα σε μία τέτοια συνεδρίαση θα έπρεπε ευρύτερα να είναι ενημερωμένος πολύ περισσότερος κόσμος και σωματεία και φορείς, και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να είναι απλώς εναρκτήρη αυτή η συνεδρίαση, ώστε το MeToo να μην μείνει στη μόδα και το αποτέλεσμα να μην εξαρτάται από την τσέπη των βιαστών ή από την τσέπη των δραστών, από το μέγεθος του δικηγορικού στρατού ο οποίος τα αντιλαμβάνει, για να μην καταλήξουμε Αμερική με υπερβολές έθεν κακήθεν και για να μην αντιγράφουμε πράγματα χωρίς να του βάζουμε την πραγματικά δική μας σφραγίδα και κουλτούρα. Και το θυμίζω αυτό σε μια χώρα όπου οι γυναίκες στην Ολυμπιάδα συμμετείχαν μόνο ως ιδιοκτήτες των αλόγων. Και πολλές φορές στην αρχαία Ελλάδα χρειάζονταν να χρηματοδοτήσουν, για να μην το πάμε μόνο στο φύλλο, για τη διαφορά και η σεξουαλική παρενόχληση, και αγόρια και γυναίκες, με τις γυναίκες απλώς να είναι για την ώρα η πλειονότητα από τότε που υπάρχει ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ.